Κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά φυσικά να πούμε συλληπιτήρια στους οικογένειες των ανθρώπων, στους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα, θα πάμε στα πολιτικά. Αργότερα, στη συνέχεια του δελτίου μας, θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, που να θυμίσουμε το βαρομετρικό χαμηλό σε όλη την Ευρώπη έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα πολιτικά και στα οικονομικά μας, αφού σε δήλωση προκειμένου να ρίξει τους τόνους της έντασης που έχει προκληθεί μετά τα όσα διαδραματίστηκαν συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με τον επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Γερούντ Ντάισιμπλουμ, προέβη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Με δήλωσή του στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλησε να μετριάσει την ένταση που έχει δημιουργηθεί μετά τα όσα συνέβησαν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούντ Ντάισιμπλουμ. Υποχρέωσή μου να σεβαστώ την καθαρή εντολή του ελληνικού λαού για τέλος της λιτότητας και επιστροφή σε μια αναπτυξιακή ατζέντα σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τη μη εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μόλις ξεκίνησε, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και τόνισε πως παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι σύντομα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια αμοιβαίως επωφελή συμφωνία τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμία πλευρά δεν επιδιώκει τη σύγκρουση και δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να δράσουμε μονομερώς στο ζήτημα του ελληνικού χρέους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο μεταξύ άλλων θα ενσωματώνει τους στόχους των πρωτογενών εσωσκελισμένων προϋπολογισμών και των ριζικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους, πρόσθεσε. Είμαι πεπισμένος ότι μια συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αποδεκτή από τους εταίρους μας, αφού κοινό μας συμφέρον είναι η οικονομική σταθερότητα και η ανάκαμψη για το κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη, καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Τις προθέσεις κυβέρνησης αναφορικά με το χρέος επανέλαβε μέσω συνέντευξης παραχώρησης στο BBC ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης. Απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε πως επιθυμία της κυβέρνησης είναι να έχει επικοδομητικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, στην οποία δικαιωματικά, όπως είπε, η χώρα ανήκει.